έτσι μαζί με τις κοπέλες, ίσως γι' αυτό να το λένε, Κωνσταντίνο μου. Μάλιστα. Δεν ξέρω, εγώ έχω γραμμή από σένα, ό,τι μου πεις εσύ. Εγώ. Εσύ δεν μου είπες να σηκωθώ. Ναι, εγώ του είπα να σηκωθεί, αλλά τις έπιασε γενικώς, λένε τώρα ο κόσμος μας. Όχι για τη φωτογράφηση που σηκώθηκες. Εσύ αισθάνεσαι καλά, φαντάζομαι. Είμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλά. Πάμε σε άλλο tweet να διαβάσουμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν. Και ερχόμαστε στα παγιά. Σπαγιάρας ή Δημήτρης. 1-2. Νερό. Μάλιστα, Δημήτρη. Το κατάλαβες. Σε συγκρίνουν με το σπαγιάρα, Δημήτρη μου. Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο είναι. Ξέρω εγώ. Για να με συγκρίνει ο άνθρωπος. Για να σε συγκρίνει, ωραίο είναι. Τι εννοεί, τι σύγκριση δηλαδή στο 1-2. Παίξαμε ποδόσφαιρο. Παίζει ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω τι εννοεί ο άνθρωπος. Λόγω μόντελινγκ, λόγω σεξι πόζας. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Και αυτό. Εντάξει. Δεν ξέρω. Δεν ήταν. Μαρία μου. Λοιπόν, σοκαριστικό. Η υποψήφια δήλωσε: θέλω να ενδυναμωθώ με τον σεξι Δημήτρη. Ορίστε. Να αφήσει τα στοιχεία τη. Έτσι λοιπόν. Πάμε σε άλλο tweet. Ας μου εξηγήσει κάποιος τι είναι η καλλιτεχνική φωτογράφηση, σε ποιο πλαίσιο το ορίζεις. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Όχι, τώρα θα ζητήσω από τον Νικόλα να μας πει τι είναι η καλλιτεχνική φωτογράφηση. Κοίταξε, αυτό εξαρτάται πάντα και από το κόνσεπτ, έτσι. Βεβαίως. Καλλιτεχνική φωτογράφηση μπορεί να είναι και ένα tutorial, μπορεί να είναι και ένα πορτρέτο, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι απλά μια φύση χωρίς καν ένα πρόσωπο στη μέση. Δεν έχει όρια. Απλά φαντάζομαι, είναι στο σημείο, το είπε στο σημείο που λέγαμε για τις selfie φωτογραφίες ή αυτές που βγάζουμε εμείς από τα κινητά μας, έτσι και τις φωτογραφίες που κάνουμε σε φωτογράφηση. Δεν συγκρίνονται επαγγελματικές με τις προσωπικές, μην τρελαθούμε κιόλας, έτσι. Ακριβώς. Απαντήσαμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία μου. Θα έρθουμε σε σένα πίσω σε πολύ λίγο. Πάμε κατευθείαν σε ένα.